Διαλύουμε την μαγιά στο νερό. Προσθέτουμε περίπου το μισό αλεύρι και ανακατεύουμε ελαφρώς. Βάζουμε το ελαιόλαδο το αλάτι και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι να γίνει ζύμη. Την τοποθετούμε σε αλευρωμένο σκεύος. Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε για μία ώρα να ξεκουραστεί. Σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί απλώνουμε ελαιόλαδο. Βάζουμε την ζύμη, προσθέτουμε λίγο λάδι και την ανοίγουμε. Προαιρετικά τη χωρίζουμε σε 2 ή 4 μέρη. Τα πατάμε με τα δάχτυλα και τοποθετούμε τα υλικά της επιλογής μας. Στο άρθρο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Ψήνουμε στους 230 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Βάζουμε στη χύτρα τα χταπόδια, το κρεμμύδι, κόκκους από πιπέρι, δαφνόφυλλα, ελαιόλαδο. Βάζουμε αρκετό νερό να σκεπάσει τα χταπόδια. Κλείνουμε τη χύτρα και βράζουμε για 2 ώρες σε μέτρια φωτιά. Όταν κρυώσουν χωρίζουμε τα χταπόδια σε βάζα, προσθέτουμε ζουμί, ελαιόλαδο, ξίδι. Σφραγίζουμε το βάζο καλά και κουνάμε μέχρι που η σάλτσα να πήξει. Διατηρούμε στο ψυγείο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Αναμειγνύουμε το νερό που είναι σε θερμοκρασία δωματίου με το λευκό ξύδι. Το λάδι. Το νιζεστέ. Το αλάτι, και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. δουλεύουμε το καθαρισμένο σπανάκι με λίγο αλάτι, το στραγγίζουμε καλά, προαιρετικά βάζουμε το νηστίσιμο τυρί, το τσιγαρισμένο φρέσκο κρεμμύδι, πιπέρι, αλάτι, άνηθο, λίγο λάδι και ανακατεύουμε, σε αλευρωμένη επιφάνεια χωρίζουμε τη ζύμη σε 18 μπαλάκια. Αλευρώνουμε μία πιατέλα. Ανοίγουμε τα μπαλάκια σε φύλλα. Βάζουμε για βάση ένα φύλλο, βουτυρώνουμε. Σκεπάζουμε με ακόμα ένα φύλλο, βουτυρώνουμε και κάνουμε μία στίβα με συνολικά 6 φύλλα. Και κάνουμε ακόμα 3 στίβες όπως σας δείξαμε, με 4 φύλλα η κάθε μία. Την βάζουμε στην αλευρωμένη πιατέλα, τις αφήνουμε για 5 με 10 λεπτά στο ψυγείο, λαδώνουμε καλά το ταψί μας. Παίρνουμε τη στίβα με τα 6 φύλλα και σε αλευρωμένη επιφάνεια την ανοίγουμε σε ένα μεγάλο φύλλο. Τοποθετούμε όπως σας δείχνουμε το φύλλο. και το βουτυρώνουμε. Ανοίγουμε ακόμα ένα φύλλο και το τοποθετούμε στο ταψί. Απλώνουμε τη γέμιση. Την καλύπτουμε με ένα φύλλο. Βουτυρώνουμε. Βάζουμε το τελευταίο φύλλο. Βουτυρώνουμε καλά τις άκρες και δίνουμε σχήμα. Αλείφουμε την πίτα μας με όσο βούτυρο έχει περισσέψει και λίγο λάδι. Κόβουμε την πίτα μας σε κομμάτια. Ραντίζουμε με νερό. Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει και από τις δύο πλευρές. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Ανακατεύουμε το νερό με τη ζάχαρη, τα βάζουμε σε μέτρια φωτιά και αφήνουμε να βράσουν για 5 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσουν να κουχλάζουν. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, αρωματίζουμε με τις βανίλιες, προσθέτουμε μία φέτα λεμόνι και το χυμό λεμονιού. Αναμειγνύουμε τους αλεσμένους ξηρούς καρπούς με κανέλα, γαρίφαλο και τριμμένη φρυγανιά. Στο λιωμένο βούτυρο βάζουμε το σπορέλαιο και ανακατεύουμε. Παίρνουμε 3 φύλλα μαζί και τα βουτυρώνουμε. Απλώνουμε γέμιση. βάζουμε ένα φύλλο τσαλακωμένο. Το βουτυρώνουμε. Και τυλίγουμε σε ρολό. Το κόβουμε σε κομμάτια με πάχος 2 δάχτυλα και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Λαδώνουμε καλά τα ψή 32 εκατοστών. Και τοποθετούμε τα κομμάτια. Βουτυρώνουμε καλά και ψήνουμε στους 170 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Όσο το γλυκό είναι καυτό, σιροπιάζουμε με χλιαρό σιρόπι και σερβίρουμε μετά από 24 ώρες. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!